Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, Πατέρες και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς οθλήσαντες στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβεία το Κυρίο του ελεηθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Το πρωί εκλεκτών ακροατήριων, το Παναγία Δε, ομιλία εις το ναό της Χριστοσπηλιωτήσης. 50 χρόνια είμαι στον Άμπονα, μισό αιώνα περίπου. Αυτό που είδα σήμερα στη Χριστοσπηλιώτησα δεν το είδα στα 50 χρόνια. Την Άγια στιγμή που τρέμουν οι άγγελοι και τα άστρα, την ώρα που ο παπάς γονατισμένος και δακρυσμένος παρακαλούσε το Θεό να κάνει, να γίνει με τους ίους των τιμίων δώρων, την ώρα εκείνη ένας δαιμονισμένος ευλεκτικός όρμησε, μπήκε μέσα στην ωραία πύλη και άρπαξε τον ιερέα με φωνές άγριες και χτύπησε τον ιερέα και μόλις ο ιερέας σώθηκε από τα χέρια του δαιμονισμένου και μάτωσε, τα μάρμαρα της ωραίας πύλης μάτωσαν. Κακό σημάδι αυτό. Κακό σημάδι κοντά στα άλλα κακά σημάδια που τώρα τελευταίως πυκνώνονται εις τον ορίζοντα του κόσμου ολοκύρου, και αυτό το θεωρώ κακό σημάδι όταν ματώνουν τα μάρμαρα της Αγίας Χύστης της ωραίας πύλης. Ένα μικρό παιδάκι που ήταν δίπλα, άμα τώρα αυτό άρχισε να κλαίει, ο Θεός να φυλάξει την πατρίδα μας. Θα χυθεί αίμα στον τόπο μας, πολύ αίμα θα χυθεί, και μαύρες μέρες μας περιμένουν. Σεις το βράδυ το πρωί σε 11.30 ώρα πάλι κήρυγμα, όχι μόνο εγώ και άλλοι μου μίλησαν στο κινηματοθέατρο, σε χιλιάδες κόσμου. Πού είναι όλος ο ενθουσιασμός? Αλλά πού θα πάει αυτός ο ενθουσιασμός? Θα δείτε αύριο στις εφημερίδες με μικρά στοιχεία, ενώ περιγράφουν σε σεντόνια ολόκληρα, περιγράφουν το μάτς που δώσαν διάφορες παιδοσφαιρικές ομάδες στα γήπεδα, ενώ θα περιγράφουν τα έσχη της ανθρωπότητος, τα εγκλήματα που διαπράττονται, με τα μικρότερα στοιχεία θα γράψουν: α, μαζευθήκανε κάτι θρησκευτικοί άνθρωποι 3.000, και ας είμαστε εμείς περισσότεροι σήμερα από ό,τι ήταν η προηγούμενη Κυριακή στον ίδιο κινηματογράφο που ήταν πολιτική συγκέντρωση. Δεν έχουμε εφημερίδα. Δεν έχουμε εφημερίδα. Και είναι κρίμα που δεν έχουμε εφημερίδα. Σεις χειροκροτείτε εδώ πέρα όταν δείτε τον Ιεροκήρυκα. Αλλά θα ήθελα, αντί να χειροκροτείτε, να βάζει τα χεράκια σας στη τσέπη. Το λέγω έτσι σαν μια ιδέα, το ρίπτω σαν μια ιδέα, να βάζει τα χεράκια σας στη τσέπη, να μαζευτούμε όλοι που πιστεύουμε στη Χριστό και στην Ελλάδα, να αποκτήσουμε μια εφημερίδα, καθημερινή εφημερίδα. Είναι μια ανάγκη απόλυτος αυτή, και παρακαλώ να την προσέξετε, είναι όνειρό μου και επιθυμία μια εφημερίδα που πάνω από τα κόμματα και πάνω από τα σφατρίας και τα υλικά και οικονομικά συμφέροντα να διαφωτίσουμε το λαό με σύνθημα Χριστοκρατία, με σύνθημα ο Χριστός βασιλεύς τον κόσμο όλο. Εύχομαι στο Θεό απόψε που μαζευτήκατε εδώ πέρα κάποιον να φωτίσει ο Θεός, να καταβάλει τα κεφάλαια δημόσιων των γονέων τους, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπρος. Θα βρεθούν παιδιά που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες και θα δει επιτέλους η πατρίδα μας μια χριστιανική ορθόδοξη εφημερίδα καθημερινή για να διαφωτίζει το λαό. Το πρωί κήρυγμα υποθραϊκά συνθήκας, το μεσημέρι κήρυγμα στο κινηματοθέατρο, απόψε πάλι κήρυγμα εδώ εις το ναό. Το αποτέλεσμα τι μένει από αυτό όλο το κήρυγμα του Ευαγγελίου?
Ο Σατανάς μας πειράζει εμάς τους ιεροκήρυγας και μας λέει τα είπατε, τα ξαναείπατε. Ποιο το αποτέλεσμα? Στα παλιά τα χρόνια που κήρυγμα δεν υπήρχε και σπάνια ακουγόταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αν πάτε κάτω στη Μάνη, στη Μάνη ακούνται οι μανιάτες, θυμούνται τα λόγια που είπε προ 120 χρόνια ένας αδάμαστος κυρίκος ερωκήρυκ του Χριστού, ο λεγόμενος Παπουλάχος. Τα θυμάνται ακόμα οι γριές και οι γέροι πάνω στα βουνά της Μάνης. Και ακόμα στην Ήπειρο και στη Μακεδονία θυμούνται εκεί πέρα οι Ηπειρώτες και Μακεδόνες, μέχρι τον Πίνδο, μέχρι την Πίδο, πάνω στα ψηλά βουνά της Πίνδου, η βοσκή συνήντησα να θυμούνται από γενεά σε γενεά τα κηρύγματα, το κήρυγμα, την ομιλία που έκανε ο Κοσμάς ο Ετωλός όταν πέρασε από τη χώρα τους. Τα θυμούντανε, τα τυπώνονταν μέσα στη ψυχή τους και θυμούνταν τις προφητείες που είπε ο Κοσμάς ο Ετωλός. Και μια από τις προφητείες αυτές είναι καταπληκτική. Την αποδίδουν που την έσκει στον Άγιο Κοσμά και είπαν ότι θα έρθουν δύσκολα χρόνια και το σημάδι θα είναι ότι ο διάβολος θα βγάλει ένα κουτί και θα τρελάνει την ανθρωπότητα. Και κανείς δεν καταλάβανε ποιο είναι το κουτί αυτό. Και το κουτί αυτό που θα τρελάνει την ανθρωπότητα δεν το λέει ο Άγιος Κοσμάς. Το λένε μεγάλοι ψυχολόγοι της Νέας Υόρκης, της του Σικάγου κλπ. Ότι πάει να τρελάνει την ανθρωπότητα, μικρούς και μεγάλους, η τηλεόραση του διαβόλου. Αλλά είπαμε ότι εκτός από την τηλεόραση του διαβόλου υπάρχει και μια άλλη τηλεόραση, πνευματική τηλεόραση, που ανοίγεις και βλέπεις τα άστρα του ουρανού και τους αγγέλους του ουρανού. Ποια είναι αυτή η τηλεόραση? Είναι η Αγία Γραφή. Αυτή είναι η τηλεόραση. Την ανοίγεις και βλέπεις οράματα. Την ανοίγεις και ακούς ειδήσεις από το υπερπέραν, πέρα από το άστρα. Όχι από τη Μόσχα, ούτε από το Λονδίνο, ούτε από το Βερολίνο, ούτε από τη Νέα Υόρκη. Όχι από αυτούς τους σταθμούς που ψευτιά γίνηκαν φάμπρικα ψευτιά στον κόσμο με την διπλωματία τους. Ακούς από τον ουρανό να έρχεται η φωνή του Υιού του ανθρώπου. Αυτή είναι η τηλεόραση που πρέπει να ανοίγουμε κάθε μέρα. Εκτός από την τηλεόραση αυτή, μια άλλη τηλεόραση, πνευματική τηλεόραση, είναι η βία των Αγίων. Και είναι η βία των Αγίων τηλεόραση, μπορώ να πω, σαν την Αγία Γραφή. Γιατί? Γιατί λένε μερικοί, ποιος θα κάνει? Καλό το Ευαγγέλιο, ποιος θα κάνει? Απαντούν οι Άγιοι ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ουτοπία. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο το εφήρμοσαν στην τελειότητά τους. Και απέδειξαν ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ουτοπία, αλλά είναι μια πραγματικότητα που ζει με τις καρδιές των ανθρώπων. Και κάθε Άγιος είναι ένα εικονογραφημένο Ευαγγέλιο. Έτσι είναι συνεπώς και αυτή είναι πνευματική τηλεόραση. Και ανοίξαμε την τηλεόραση αυτή την περασμένη Κυριακή και είδαμε μπροστά μας να παρουσιάζεται μέγας μεγαλωστή, ένας γύρος του πνεύματος, ηρωικό στοιχείο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Απόψε θα ανοίξουμε πάλι την τηλεόραση. Θα ανοίξουμε την τηλεόραση, εγώ δεν έχω τηλεόραση. Ούτε στη Μητρόπολη, ούτε εδώ στο Ίδρυμα, το οικοτροφείο, δεν έχω τηλεόραση. Πιστό στο λόγο μου, ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση. Έχω μόνο μια τηλεόραση αυτό. Θα ήθελα κι εσείς να κλείσετε τα ραδιόφωνα. Αχ! Αθήνα, Αθήνα, πάνω στα σπίτια πάνω βλέπω δάσος, πυκνό δάσος. Δεν υπάρχει καλύβα σπίτι που να μην γέμισε. Έχουμε τις πελαιότερες τηλεοράσεις, έχουμε περισσότερες τηλεοράσεις, ούτε στην Αλβάνια, ούτε Σερβία, ούτε Βουλγαρία, ούτε πάνω στη Ρουμανία, ούτε στη μεγάλα αυτά έχουν τόσες τηλεοράσεις όπως έχουμε εμείς στο μικρό μας το έθνος. Αν μπορούσαμε να κλείσουμε και κάθε βράδυ όλοι να ανοίγουν την τηλεόραση του Θεού, να διαβάζουν, η Ελλάδα θα γίνει χώρα Αγίων και Μαρτύρων. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τη γλώσσα της τηλεοράσεως. Λέγουν ότι η τηλεόραση έχει κανάλια και στα διάφορα κανάλια που ανοίγει η τηλεόραση βλέπετε και ακούετε διάφορα πράγματα. Εγώ λοιπόν θα ανοίξω απόψε την τηλεόραση σε ένα φοβερό κανάλι. Φοβερό κανάλι. Είναι το κανάλι αυτό, ονομάζεται διάβλος αυτός πνευματικός, λέγεται η Αποκάλυψη. Αποκάλυψη στην Αποκάλυψη. Είναι ένα φοβερό βιβλίο η Αποκάλυψη, αγαπητοί μου. Αποκάλυψη μέσα έχει φοβερά οράματα. Εκεί μέσα στην Αποκάλυψη βλέπει κανείς να παλεύουν ένα μάτς, όχι μάτς επίγειον, αλλά μάτς ουράνιον. Ένας αγώνας, όχι ποδοσφαιρικός, ένας αγώνας
φοβερός, τρομερός αγώνας πάνω στη Επίνειο. Και ο αγώνας αυτός, ότι παλεύουν δύο δυνάμεις μέσα στον κόσμο. Παλεύει η αλήθεια και το ψέμα. Παλεύει το φως και το σκοτάδι. Παλεύει ο Χριστός και ο διάβολος. Και πάνω στην τρομακτική αυτή πείρα έρχονται στιγμές που βλέπεις την αλήθεια να σκεπάζεται. Και όπως ο ήλιος πολλές φορές σκεπάζεται ώρες ολόκληρες και νομίζεις ότι εξαφανίζεται ο ήλιος, αλλά ο ήλιος ανοικίσει τα σύννεφα και προβάλλει πάλι φωτεινό το άστρο της ημέρας. Έτσι βλέπεις μες το σκοτάδι το απέσιο της ανθρωπότητος να ζει ο αστήλ, ο αστυνός, ο Κύριος ημώνας του Χριστός. Και πάλι βλέπεις το λίγο φως, βλέπεις το σκοτάδι να πυκνώνεται, το φως όμως δεν μπορεί να εξοντωθεί. Που και πολλές δεν αρνούμε στην Αποκάλυψη, πολλές μάχες κερδίζει ο διάβολος. Όχι διότι ο Χριστός αδυνάτησε, αλλά γιατί οι χριστιανοί δεν είναι άξιοι οπαδοί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχονται σκοτεινοί αιώνες, αλλά στο τέλος παλεύει, ένα παλεύει, το αρνίον το εσφαγμένον. Το αρνίον σφαλεύει με όλα τα θηρία της Αποκαλύψεως. Και τέλος ακούεται φωνή στον ουρανό, ότι είσαι το αρνίον το εσφαγμένο. Και έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη και η διαφθορά η μεγάλη. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό δίνει παρηγοριά σε όλους εκείνους που μέσα στον αιώνα αυτών της ύλης των Σοδόμων και Γομόρας αγωνίζονται για κάτι ανώτερα και υψηλότερα στον κόσμο. Εγώ μάλιστα είχα την ιδέα ότι θα έπρεπε, αυτά είναι μεγάλα θέματα, ότι θα έπρεπε η Αποκάλυψη να μπει ως ανάγνωσμα της Κυριακής, κάθε Κυριακή, να κοντά στα Ευαγγέλια, όχι απλώς να διαβάζει και από κομμάτια από την Αποκάλυψη, διότι η εποχή που ζούμε είναι σεισμική, είναι κοσμογονική και είναι αποκαλυπτική η εποχή μας και πρέπει τέτοια τεμάχια να διαβάζονται. Μα η Αποκάλυψη είναι δύσκολο βιβλίο, δεν το αρνούμε ότι είναι δύσκολο βιβλίο η Αποκάλυψη. Αποκάλυψης είναι μια θάλασσα. Όπως λέγει κάποιος πατέρας εκκλησίας για τον Απόστολο Παύλο, το λέγω εγώ για την Αποκάλυψη. Όπως η θάλασσα είναι αλλού ρηχά και βλέπεις τα μικρά παιδιά και πλέουν τα πόδια τους στη ρηχή κοντά στην ακρογιαλιά, αλλά έχει η θάλασσα βαθιά ρεύματα, 10.000 βαθιά μαύρα νερά, όπως είναι εκεί στο νησάκι, στις Θήβες, κοντά στο στη Σαντορίνη, εκεί κοντά, άγγελα δεν πιάνει. Βάθος, μαύρα νερά, μαύρα νερά. Λοιπόν, όπως η θάλασσα έχει βαθιά νερά, έτσι και η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη έχει βαθιά νερά. Και όποιος θελήσει να κολυμπεί στα βαθιά αυτά νερά, θα πνιγεί αν δεν ξέρει να κολυμπά. Και μεγάλοι πατέρες και οι δάσκαλοι δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν ορισμένα σημεία της Αποκαλύψεως. Τα σημεία αυτά τα σκοτεινά θα τερμηνεύσει ο χρόνος. Όταν πλησιάζουν οι μέρες των φοβερών γεγονότων, τότε θα αποκαλυφθεί. Σας φέρω παράδειγμα. Η Αποκάλυψη λέει μέσα ότι θα παρουσιαστούν πάνω στον ουρανό κάτι ακρίδες μεγάλες και ότι οι ακρίδες αυτές οι μεγάλες στην ουρά τους θα κρύβουν το θάνατο. Δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει κανείς. Δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει ποιες αυτές οι ακρίδες που θα πετάνε στον ουρανό μια ακρίδα τώρα να κάνει το θάνατο. Λοιπόν, δεν το ερμηνεύσαν ούτε Χρυσόστομος, ούτε Βασίλειος, ούτε κανείς. Ποιος το ερμηνεύσε? Ένα μικρό παιδάκι στην Κοζάνη. Πού δεν διάβασε, ούτε έγινε τίποτα. Μια μέρα, καθώς πήγε στα χωράφια εκεί κοντά, εκεί στα ψηλά βουνά, εκεί μια μέρα κάτω στην πεδιάδα, κάποια μάνα πτωχιά πήρε το μικρό της παιδάκι, το Γιώργο. Μικρό παιδί, 7-8 χρονών, και το πήγαν μαζί να βγάλουν χορτάρια από το χώρο. Τι ήταν αυτή? Την ώρα που κάνανε χορτάρια, το παιδάκι προμαγμένο τρέχει κοντά στη μάνα και φωνάζει: «Μάνα καρκαλέτζα! Μάνα καρκαλέτζα!» Εσείς που δεν ξέρετε τη γλώσσα την κοζανίτσια, σα λέγω ότι καρκαλέτζα λέγονται οι ακρίδες. Το μικρό παιδάκι ερμήνευσε την Αποκάλυψη. Καρκαλέτζα είναι οι ακρίδες. Σα τα είδε σαν ακρίδες απάνω. Νόμιζα ότι όπως είναι ακρίδες στα χωράφια είναι και αυτά. Βλέπετε λοιπόν, όταν έρθει η ώρα, όταν πλησιάζουν οι μέρες να εκπληρωθούν οι προφητείες, τότε και στα μικρά παιδιά ακόμα θα λάμπουν οι προφητείες, θα ερμηνευτούν τα πάντα. Έτσι λοιπόν ανοίγουμε σήμερα την Αποκάλυψη με φόβο Θεού και εμείς, όπως λέει και ο Πάτερ Χαράλαμπος, το κατά δύναμη θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την Ιεράν Αποκάλυψη, ιδίως το 17 κεφάλαιο. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Διπλερός να διαβάσει εδώ δυνατά το κεφάλαιο αυτό. «Και ήρθε εις εκ των 7 αγγέλων των εχόντων τας 7 φιάλας και ελάλησε με τεμού λέγον: Δεύρω δείξωση το κρίμα της πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί υδάτων πολλών
μεθείς επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γην εκ του ίμνου της πορνείας. Και απήνεν και με εισέρνουν εν πνεύματι και είδον γυναίκα καθημένην επί το θηρίον των κόκκινων, γένων ονόματα βλασφημίας, έχουν κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα. Και οι γυνοί ειν περιβεβλημένοι πορφυρούν και κόκκινων και και χρυσωμένοι χρυσίο και λίθο τιμίο και μαργαρίτες έχουσα ποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής γέμων βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνείας της γης και επί των μέτωπων αυτής όνομα γεγραμμένων μυστήριον Βαβυλών η μεγάλη η μύτηρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και είδαν την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού. Και θαύμασα ειδών αυτήν θαύμα μέγα. Και είπε μου ο άγγελος, δια τι εθαύμασας, εγώ ερώσει το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, του έχοντος τα σεπτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα. Το θηρίον ο είδες ειν και ούκ έστι και μέλη αναβαίνουν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγει και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης ον ού γέγραπτε το όνομα επί το βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου βλεπόντων το θηρίον ότι ειν και ούκ έστι και παρέστε ο δε ο νους ο έχων σοφίαν επτά κεφαλέ όρι επτά εισήν όπου η γυνή κάθεται επ' αυτών και βασιλείς επτά εισήν. Οι πέντε έπεσαν, ο ίσες τίν, ο άλλος ούπο ήρθε, και όταν έλθει, ο λίγον αυτόν δίν είναι, και το θηρίον ο ίν και ούκ έστι, και αυτός όγδος εστί, και εκ των επτά εστί, και εις απώλειαν υπάγει. Και τα δέκα κέρατα αείδες, δέκα βασιλίσισιν, ήτινες βασιλείαν ούπο έλαβον, αλεξουσίαν ως βασιλής μίαν ώρα λαμβάνωση μετά του θηρίου. Ούτι μίαν γνώμην έχουσι και την δύναμην και την εξουσίαν αυτών το θηρίο διδόασιν. Ούτι μετά του αρνίου πολεμήσουσι και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστί και βασιλεύς βασιλέων και η μεταυτού κλητή και εκλεχτή και πιστή. Και λέγει μη, τα είδα τα αείδες, ού η πόρνη κάθεται, λαοί και όχλοι εσύ και έθνη και γλώσσε. Και τα δέκα κέρατα αείδες και το θηρίον, ούτι η μισήσουση την πόρνη και η ρημωμένη ποιήσουση αυτήν και γυμνήν. Και τα σάρκας αυτής φάγονται και αυτήν κατακάψουσιν εν πυρή. Ο γάρ Θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτών ποιήσε την γνώμη αυτού και ποιήσε μίαν γνώμη και δούνε την βασιλείαν αυτών το θηρίο άχρη τελεσπός είναι λόγοι του Θεού. Και η γυνή ειν είδες εστίν η πόληση μεγάλη η έχουσα βασιλεία επί των βασιλέων της γης. Ανοίγοντας το κανάλι αυτό της τεράστιος, πρώτα τη βλέπουμε ένα άγγελο με τα λευκά του φτερά να κατεβαίνει πάνω ψηλά από τα άστρα, να χαμηλώνει όπως ο αετός χαμηλώνει και πλησιάζει τη γη, έτσι και η αετή του ουρανού. Η άγγελη χαμήλωσε και μπροστά μας παρουσιάζεται, μπροστά σε εμάς τους αμαρτωλούς που μας ανάξει μόνον και αγγέλους όπτα δίνεται να δουν τα μάτια των δικαίων. Εμείς δεν είμαστε άγιοι για να βλέπουμε οράματα Άγιων Αγγέλων. Ο άγγελος παρουσιάστηκε μπροστά στον Παρθένο, μπροστά στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή που έγραψε την Αποκάλυψη. Ο άγγελος. Και ποιος άγγελος? Ένας λέει από τους αγγέλους εκείνους που κρατούσε στα χέρια του, από τους αγγέλους που κρατούν στα χέρια του τα σφιάλα της Αποκαλύψεως. Άρρος λόγος, ανερμήνευτος μέχρι την ώρα. Πέφτει μια φιάλη, πέφτει άλλη φιάλη, πέφτει καταστροφή μεγάλη στον κόσμο. Το εντρίτον της ανθρωπότητος καταστρέφεται. Ποιες είναι οι φιάλες αυτές? Πράγματι, όταν πέφτουν οι ατομικές βόμβες από τον ουρανό, είναι σαν τα μιζάνες, είναι σαν μεγάλες μπουκάλες πέφτουν κάτω. Αλλά τι μπουκάλες,
που δεν έχουν μέσα πορτοκαλάδες και λεμονάδες, αλλά έχουν μέσα καταστροφή και τρόμο και φόβο. Φιάλες αποκαλύψεως, λέει. Ένας από τους αγγέλους αυτούς που κρατούσε τα φιάλες αποκαλύψεως και πέφτανε οι φιάλες αποκαλύψεως επάνω στην αμαρτωλό γη, ένας λέει από αυτούς τον επλησία και του λέγει: «Έλα να δεις». Και τον πήρε να δει. Τι να δει? Το κρίμα. Ποιο κρίμα? Την απόφαση που έγραψαν όχι τα δικαστήρια της γης και ο Αριοσπάγος. Την απόφαση που έγραψε το χέρι του Θεού. Την απόφαση εναντίον των αμαρτωλών. Ποιον αμαρτωλών? Ποιον αμαρτωλών? Ποια είναι αυτή η απόφαση μεγάλη? Η τραγική απόφαση εναντίον των αμαρτωλών. Ποια άλλα αμαρτία κρίνει ο Θεός εδώ στο Ευαγγέλιο? Κρίνει την πορνεία, ναι, την πορνεία, τη μοιχεία κρίνει, τα αμαρτήματα της σαρκός αυτά. Ω δικαστέ της Ελλάδος, ω υπουργοί και κυβέρνησης, άνοιξε εδώ την τηλεόραση, ενώ αυτοί ετοιμάζονται στο Υπουργείο της Παιδείας από ώρα σε ώρα να ξεφρουνήσουν μέσα από τη Βουλή Νόμο, που η πορνεία και η μοιχεία αμνηστεύουν τελείως ως αξιόπινες πράξεις. Ελώ λοιπόν εδώ μέσα στην Αποκάλυψη του Θεού βλέπουμε ότι το κρίμα, η κρίμα είναι μεγάλο, η απόφαση του Θεού εναντίον εκείνων οι οποίοι διαπράττουν το αμάρτημα αυτό της μοιχείας υπό τη βαθυτέραν αυτής έννοια. Έλανε να σου δείξω, και τον παίρνει στα φτερά του και πού τον πάει? Τον πάει, τον περνάει βουνά, λαγκάδια, πολιτείες και τον πάει σε έρημο, λέει. Τον πάει σε μια ερημιά. Μα ποια είναι αυτή η ερημιά? Η ερημιά, ω ερημιά, ω ερημιά, α είναι εδώ μέσα κανένας γέρος μας πραμαλιά που ήταν 25 χρονών όταν η στρατιά της Μικράς Ασίας έπεισε στην Αλμυρά έρημο. Βαδίζανε τα παιδιά της Ελλάδος μέρες, νύχτες, νηστικοί, χωρίς νερό, και όταν πέσανε στο σαγκάριο, τον αδειάσαν το σαγκάριο από τη δίψα από των παιδιών της Ελλάδος, που παραπάνω στα ψηλά βουνά με τα κιάλια βλέπανε την Άγκυρα. Αλμυρό έρημος, δίψα, φοβερά, τρομερά δίψα, νερό τίποτα, χορτάρι τρίποτα, πουλιά δεν κελαδάνε, μόνον τσακάλια ακούν τη νύχτα στη φοβερά. Και πιο φοβερά έρημος ακόμα είναι η έρημος κάτω η Σαχάρα, φοβερά και απέραντος, που κουράζει το διαβάτη να περπατάει απάνω στην αμμουδιά, που δεν βλέπεις τίποτε απολύτως, μια θάλασσα απέραντο, ατλαντικός ωκεανός, όχι από σταγόνες νερού, αλλά από άμμο απέραντο να βαδίζω. Εκεί μέσα οι Μπεδουίνοι, οι αραπάδες που βαδίζουν μέσα, έχουν μαζί τους πάντοτε ένα ασκί από νερό. Κι αλίμονα χάθει το ασκί από νερό, πεθαίνουν και οι καμήλες, πεθαίνουν και αυτοί. Απέραντος έρημος, φοβράει έρημος. Αλλά υπάρχει μια έρημος πιο μεγάλη. Ποια είναι αυτή η έρημος? Η έρημος που δημιουργεί έλλειψη του Θεού. Μπορεί να κατοικεί στην πιο μεγάλη πόλη. Μου λέγε ένας ξένος: «Αχ, πόσο υπέφερα τα πρώτα χρόνια. Πήγα στη Νέα Υόρκη. Μικρό παιδί, 10 εκατομμύρια ερμηνεία ολόκληρος η μέρα. Για μένα ερημιά». Ξένες γλώσσες, ξένες φάτσες, ξένοι άνθρωποι. Νόμιζα ότι είμαι στην ερημιά, στην ερημιά, στην απέραντο. Μπορεί να κατοικείς μέσα στην Αθήνα και να είσαι έρημος και να θυμάς την καλύβα στο χωριό, που κοντά στη γιαγιά σου, κοντά στον πατέρα σου, κοντά στη μάνα σου, κοντά στα ξαδέρφια σου, είχε συντροφιά παραδείσιο. Την έχασες μέσα εδώ στην ερημιά. Ερημιά, απέραντος με ερημιά. Και ερημιά είναι όταν λείπει η αρετή, όταν λείπει η σοφροσύνη, όταν λείπει η δικαιοσύνη, όταν λείπει ο Θεός με μια λέξη, και οι άνθρωποι γίνονται σάρκες. Οι άνθρωποι της ύλης και της οκάς πάβει πλέον είναι ερημιά. Και αυτό το πνεύμα, το αίσθημα αυτό της ερημιάς, της πνευματικής ερημιάς που δοκιμάζει σήμερα ο κόσμος, αυτό το πνεύμα της πνευματικής ερημιάς το εκφράζει άριστα ο ψαλμωδός όταν λέγει ότι γεννήθην εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Γεννήθησε έρημος σε ένα άδρομα έθριμος. Έτσι αυτή την ερημιά, σε τέτοια ερημιά βρέθηκε ο Άγιος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μαζί. Και στην ερημιά εκείνη, μέσα στην απουσία του Θεού, μέσα στην απουσία ξαφνικά, ανοίγει και παρουσιάζεται: «Θεέ μου, Θεέ μου, ορίστε αυτό το κόκκινο θηρίο». Το κόκκινο θηρίο παρουσιάζεται. Το κόκκινο θηρίο. Που είχε κεφάλια 7 και κέρατα 10, και πάνω στη ράχη του καθόταν μια κοκόνα. Λοιπόν,
Για λέτε. Για να ταξιδίσουμε απλά αυτά τα λόγια, μόνο ότι είναι βαθιτά τη θεολογία και κοινολογία. Ποιο είναι το κόκκινο θηρίο? Μερικοί ερμηνευτέ είπαν ότι το κόκκινο θηρίο είναι ο κομμουνισμός, ο άθεος κομμουνισμός. Αλλά νομίζω ότι η ερμηνεία αυτή δεν είναι η σωστή. Δεν είναι μόνο ο άθεος κομμουνισμός, να είμαστε δίκαιοι και απερίγραπτοι. Είναι κόκκινο θηρίο ποιο? Το σύνολο των κρατών της Οικουμένης που κυβερνούνται κατ' ομάλων κοιήτων όχι από τον Χριστό αλλά από τον Σατανά, με τα σπικίλας πλάνας και διαδόσεις που σατανοκρατείται ολόκληρος η γη ακριβώς. Μην εντοπίσουμε το θηρίο σε έναν τομέα μόνο, θα είναι σφάλμα λογικών και θεολογικών και αγιογραφικών, ότι σατανοκρατείται στα δάχτυλά του, τα κρατάει τη σφαίρα ολόκληρο ο Σατανάς, και σατανοκρατείται ο κόσμος ολόκληρος και βραχυκυκλώνεται από σκοτεινές δυνάμεις που δεν το παρόντος. Κράτος λοιπόν, το κράτος είναι κράτος, το κάθε κράτος πρώτο μεν είναι κόκκινο. Γιατί? Κανένα κράτος δεν ήρθε χωρίς αίματα. Ποτάμια αίματα χυθήκανε για να γίνει κάποιο κράτος στον κόσμο. Και δεύτερο, κανένα κράτος, όλα τα κράτη ίσον έχουν κάποια βία. Από τα πλέον φιλελεύθερα μέχρι τα πλέον δημοκρατικά όλα στηρίζονται. Που στηρίζονται? Πάνω στο χωροφύλακα. 160 κράτη είναι στη Φίλιο. Δείξατε μου ένα κράτος χωρίς χωροφύλακα. Δείξατε μου. Δείξατε μου. Δεν μπορεί να σταθεί ούτε 24 ώρες. Ούτε 24 ώρες. Ούτε 24 ώρες. Άρα λοιπόν, κράτη που στηρίζονται πάνω στο χωροφύλακα, πάνω στα κανόνια, στα τηλεβόρα κλπ. Είναι τροποντινά. Ο κόσμος μια ζούγκλα. Και όπως εκεί, όπως τα άγρια θηρία, χρειάζεται ένας τυροδαμαστής να τα χτυπάει στις πλάτες, να τα κλείνει μέσα στον κλωβό. Έτσι και ο στρατός και η χωροφυλακή και οι ένοπλες δυνάμεις σε όλα τα κράτη, από τα ωράγια ωρόη μέχρι κάτω, οι ένοπλες δυνάμεις, οι στρατός, αυτά είναι τροποτινά, οι θεροδαμαστές που χτυπούν τα άγρια θηρία να κλείνονται μέσα στις κλούβες. Γιατί αν δεν υπάρχει, όπως είπα, κράτος χωρίς, δεν ξέρω στο μέλλον, στο απίθανο μέλλον, θα γίνει μια κοινωνία που δεν θα διοικούν πλέον χωροφύλακες, ούτε αστυνόμοι, ούτε όργανα τάξεως, αρχικούν άγγελοι. Θα γίνει και ερθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης, δικαιοσύνης και της ειρήνης. Κράτος κόκκινον, το κράτος παν κράτος. Υπό αυτή την έννοια δίνεται ονομαστεί παν κράτος, κόκκινον κράτος. Ναι, κόκκινον κράτος. Ήταν ο Ηρώδης που διέταξε να κουνήσουν τα μαχαίρια για να σφάξουν τα αθώα παιδιά ηλικίας κάτω από 2 χρονών, με την ελπίδα ότι μεταξύ αυτών θα είναι και τον Ήπιον της Βιθλέμ, του οποίου εορτάζομαι το λίγα σημέρας, τον άλλον εορτάζομαι την εορτή του. Κόκκινο κράτος ήταν ο Πιλάτος όταν υπέγραψε την καταδίκη νησού του Ναζωραίου. Κόκκινο κράτος ήταν ο Νέρον, ο τρομερός Νέρον που βασίλευε στην Επτάλοφο επάνω στη Ρώμη. Στη Ρώμη που έλεγε ότι θα ήθελε η ανθρωπότης να έχει μια κεφαλή, ώστε με μια σπαθιά να τους κόψει όλους, που έκανε έτσι για τους χριστιανούς και ξετέλεσε τον Πέτρο και τον Παύλο. Κόκκινο κράτος, κόκκινο κράτος, κόκκινο κράτος, τέλος. Πού ήταν ο Δοκλητιανός και άλλοι δολάτρευαν. Κόκκινο κράτος, ο Μάμερ, ο Μάμερ, που ξεκίνησε μέσα από την ερημιά. Από την ερημιά της Αραβίας, από την έρημο. Ξεκίνησε από την ερημιά της Αραβίας για να κάνει τη μεγάλη καταστροφή στον κόσμο. Κόκκινο κράτος ήταν ο Πάπας που έκανε, που δεν περιορίστηκε στα πνευματικά του καθήκοντα, αλλά έγινε κράτος και εξακολουθεί να είναι κράτος μέχρι σίγουρο μέσα στην ανθρωπότητα. Συνδυάζουν τη δικαίωρα των εξουσίαν πνευματική και υλική. Κράτος. Και το δικό μας κράτος τι είναι? Μην γελάτε. Μην γελάτε. Λοιπόν, το δικό μας κράτος, για να μην έχω καιρό, δεν έχω καιρό να το εξηγήσω, διότι είναι μακράς ο λόγος και θέλω να σας κουράζω, γιατί δεν σας τα λέγω όλα, αλλά τόσο μόνο σας δίνω νήξεις, γιατί εδώ μέσα δεν είστε χριστιανοί, κατ' το μάλλον ήτον, είστε χριστιανοί που έχετε κάποια γνώση του Ευαγγελίου και συνεπώς πρέπει να παρουσιάζομαι απλά, αλλά μερικές φορές να σας δω με αφορμή. Λοιπόν, απαντώ με όλη τη συνέστηση της ευθύνης των οποίων έχω το κράτος το δικό μας, από τον καιρό που έγινε, για να εξαιρέσουμε 4-5 εξαιρετικές φυσιογνωμίες, μεγάλες φυσιογνωμίες που ιδιώτησαν το έθνος αυτό το αμαρτωλό, για να εξαιρέσουμε 2-3 φυσιογνωμίες. Ο πρώτη είναι ο Μπαρμπαγιάννης, ο Καποδίστριας, που κάθε Κυριακή πρωί-πρωί πήγαινε στον Άπλη και έλεγε τον εξάψαλο. Έχετε να μου δείξετε από τους 40 υπουργούς που έχει αυτή την ώρα η Ελλάδα, εάν ένας πατάει στην εκκλησία την Κυριακή?
Και όχι μόνο σήμερα, για να μην μας πει ότι μιλούμε μονοπλεύρος, αλλά αυτό το κακό συνεχίζεται τώρα 130-140 χρόνια από τον καιρό που έγινε βασίλειο αυτή η γωνιά του κόσμου. Μάλιστα, δεν έχουν σχέση πολύ με την Εκκλησία. Έχουν σχέση, οι περισσότεροι, με τις στοάν των μασόνων. Και συνεπώς το κράτος μας, μολονότι έχει επικεφαλίδα την Αγία Τριάδα, μολονότι έχει σταυρούς τους στάφους και σταυρούς επάνω, επάνω στις σημαίες των παιδιών μας και επάνω στα πηλίκια των αξιωματικών μας, εν τούτης το κράτος το δικό μας, εν συνόλο πλην εξαιρέσεων, είναι κράτος μασονικός. Μασονικό κράτος είναι το δικό μας, κράτος που δεν υπακούει στα κελεύσματα του Ιησού Χριστού, αλλά υπακούει στα κελεύσματα σκοτεινών δυνάμεων. Και ενώ οι άνθρωποι φαίνονται ότι είναι Έλληνες και είναι Έλληνες σε καταγωγής, και ενώ φαίνονται ότι ζητούν το συμφέρον του έθνους εν τούτης χωρίς να το θέλουν, ή το θέλουν χωρίς να το θέλουν, είτε το θέλουν είτε χωρίς το θέλουν, γίνονται πιόνια στα χέρια του σατανά που τους παίζει κοροναγράμματα χωρίς να καταλαβαίνουν που πηγαίνει η κατάσταση του κόσμου. Μάλιστα. Και το κράτος αυτό τι κάνει? Το κράτος αυτό λέγει ότι προστατεύει την Εκκλησία. Δεν την προστατεύει την Εκκλησία. Φαίνεται ότι την προστατεύει. Δίνει μισθούς στους παπάδες. Δίνει μισθούς στους δεσποτάδες. Ενισχύει ξέρω εγώ τι άλλα. Έχει καθηγητά στα γυμνάσια. Και άλλα τεινά μικρά, άλλα τεινά πράγματα. Αλλά στο βάθος τα χαϊδέματα... Τα χαϊδέματα αυτά είναι μάλλον επικίνδυνα από ότι είναι η φανερά έχθρα. Και σας υποθυμίζω ότι το κράτος αυτό υποχρέωσε την Εκκλησία. Την πήρε την Εκκλησία από το Σταυρό. Την πήρε από το Σταυρό του Μαρτυρίου 4 αιώνων που εσταυρώνω την Εκκλησία μας. Την πήρε από το Σταυρό, την κατέβασε κάτω, την έντυσε στα χρυσά και στα πλούτη και την ανέβασε στη ράχη της. Στη ράχη της και την ανέβασε. Και την έχει πάνω στη ράχη της και την περνάει δεξιά και αριστερά και την επιδεικνύει και τάχατες ότι είναι κράτος χριστιανικών, ενώ κυρίως είναι προσεμπαιγμόν της Αγίας Εκκλησίας. Και αναγκάζεται πια η κυρά, η κοκόνα αυτή, η γυναίκα υπέροχος που σε κάποιο άλλο μέρος αποκαλύψεως φαίνεται ότι βασιλεύει μέσα στους αιώνας και έχει επάνω στο κεφάλι της 12 αστέρια του ουρανού και λάμπει και πατεί επάνω στη σελήνη. Αυτή η γυναίκα, η Παρθένος, όπως λέγουν οι πατέρες Εκκλησίας, η Παρθένος, μίσθεσμα, εις το πρόσωπο ορισμένων, όχι ως σύνολον, αλλά στο πρόσωπο ορισμένων αναξίων ποιμεναρχών, αναξίων ιερέων, αναξίων χριστιανών. Η Εκκλησία αυτή από Παρθένος του ουρανού γίνεται πλέον μια πόρνη, μια Μιχαλής, μια υπηρέτρια των εσχίστων παθών του κράτους και των ιδιωτεροποιών του κράτους. Υπηρέτρια, η Εκκλησία, γκαρσόνη, που εκτελεί πλέον τα επιθυμία του κράτους. Και έτσι η πολιτεία των κόκκινων θηρίων, είτε υπό την αλφα μορφή είτε υπό τη βήτα μορφή, υποχρεώνει την εκάστοτε εκκλησία να εκτελεί τα στελής. Αναφέρω 3-4 παραδείγματα και τελειώνω. Το κράτος αυτό υπεχρέωσε. Πάει παλιές ιστορίες, 50 χρόνια. 50 χρόνια τι έγινε στην Αθήνα. Το κράτος υπεχρέωσε, ναι, υπεχρέωσε το κράτος, η εξουσία, τα σπαθιά και τα κανόνια υπεχρέωσαν τότε την Εκκλησία και εδώ στο πεδίο του Άρεως μαζεύτηκαν όλοι οι δεσποτάδες και πήρανε πέτρες στα χέρια και ανεθεμάτισαν ένα από τους μεγαλύτερους άνδρας που εγνώρισε η νεωτέρα ιστορία. Που δεν έπρεπε καμιά στιγμή, κι αν ακόμα υπήρχαν Έλληνες που διαφωνούσαν με μεγάλον εκείνον άνδρα, δεν έπρεπε η Εκκλησία να αναμειχθεί στις πολιτικές διανέξεις της εποχής εκείνης. Όχι, να σταθεί παραπάνω γλυκιά μάνα του κόσμου. Και όπως η γλώσσα αγαπάει τα πουλιά της, είτε κόκκινα, είτε μαύρα, είτε άσπρα είναι. Η γλώσσα δεν βγάνει πουλιά με ένα χρώμα, με πολλά χρώματα βγάνει η γλώσσα. Και όλα μας τα πουλιά, είτε άσπρα, είτε κόκκινα, είτε μαύρα, όλα τα αγαπάει. Έτσι και η Εκκλησία μας, υπεράνω κομμάτων και ιδεών και πατριών, θα αγαπήσει όλα τα παιδιά της, θα προσπαθήσει να τα έχει κοντά της. Και όμως την ώρα εκείνη, τι υπεχρέωσε την Εκκλησία να πάει να θεματίσει, να πάρει στα χέρια και να πει ανάθεμα σαν άνθρωπο ο οποίος πίστευε και αγαπούσε την πατρίδα. Το κράτος, ύστερα από 3 χρόνια, υπεχρέωσε, υπεχρέωσε πάει το κράτος, μέσα στην ναό, στο ναό, στο ναό, στο ναό της Μητροπόλεως να στεφανώσει, φωνάζουμε σήμερα, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι αρχίζει, όπως είπε το πρωί κάποιος, ο γίγας ξυπνάει. Εκοιμάται ότι μέσα στη Μητρόπολη των Αθηνών, τι εκκλησία, υπεχρέωσε το κράτος να στεφανώσει 2 αδερφούς με 2 αδερφές. Ναι, ναι.
Τιμώτη μνήμη του αημίστου βασιλέως Γεωργίου, του Δευτέρου, ο οποίος ηξιώθη να πει το ιστορικό νόχι και προσέφερε σημαντική φαγητήρα. Αλλά δεν μπορώ παρά να διαμαρτυρηθώ, διότι η Εκκλησία επέτρεψε ο Γεώργιος, ο βασιλεύς, να παντρευθεί την Ελισάβετ. Την Ελισάβετ και ο αδερφός της Ελισάβετ να πάρει, να πάρει ο αδερφός ο Κάρολος να πάρει την αδερφή του Γεωργίου την Ελένη. Και τα δύο διαζύγεις στις συγκέσεις στάχτη γίνηκαν. Στάχτη. Κι όμως η Εκκλησία, Στεφάνος. Εάν προσέταν δυο βοσκοί, δυο Γεωργοί, απροσέσαν δυο βοσκοί κάτω από την Πελοπόννησο και λέγανε πιαστήκαμε στα, έρωτα, στα δίκτυα του έρωτος και ένας να πάρει την αδελφή και άλλος να πάρει τον αδελφό ή άλλη τον αδελφό. Θα λέγανε. Κατηραμένος να είναι. Αλλά όταν παρουσιάστηκε την πρίτσο βασιλέων υπέκυψε. Και μόνο ένας αρχιμανδρίτης μέσα στο έθνος μας τότε μισήμαθα μικρά παιδιά, μικρά μαθητέιμαθα διαμαρτυρήθηκε επί εξορία. Ενώ εσύ είσαι τότε επίσημος Εκκλησία. Το κράτος, προχωρώ να φέρω παραδείγματα, ότι εξυφτέλησε την Εκκλησία. Την εξυφτέλησε ότι την ανάγκασε να θεματίζει το πεδίο του Άρεως, τον μεγαλύτερο πολιτικό άνδρα της νεότερας Ελλάδος. Την εξυφτέλησε όταν στεφάνωνε με όλους τους δεσποτάδες μέσα στην μετά τους δει τα δύο αδέρφια με, δύο αδερφά, με τους δύο αδερφάς. Την εξυφτέλησε το κράτος, ό,τι ακόμα. Όταν μια τεραστία περιουσία που είχε, που αν την είχε στα χέρια της την περιουσία, θα μπορούσε να χτίσει γεροκομεία και φιλανθρωπία και να λύσει το οικονομικό της πρόβλημα, την άρπαξαν οι επιτίδινοι. Η μοναστηριοφάγη και την κατέφαγαν οι φίλοι της φατρίας και του κόμματος. Την εξυφτέλησε την Εκκλησία, την ελίστευσε την Εκκλησία. Την εξυφτέλησε ακόμα το 1922. Βλέπετε λέγω τα αμαρτήματα όχι ενός μονοκόμματος, όλων των κομμάτων. Όσοι είστε παλαιότεροι και διαβάσετε ιστορία, καταλαβαίνετε χωρίς να αναφέρω ονόματα πώς είναι τα πράγματα. Την εξυφτέλησε την Εκκλησία όταν το 1922 το κράτος με το σπαθί. Ενός γενναίου άνδρος, αλλά ο οποίος όμως το σήμα ζήμα το έσφαλε με το σπαθί ενός γενναίου άνδρος που γονίστηκε μέχρι την Άγκυρα. Δες μη φωνά το όνομά του, την άγκασε με το σπαθί του άνδρος που δεν ήξερε την ιστορία της Εκκλησίας. Την άγκασε και γονάτισε η Εκκλησία και άλλαξε το ημερολόγιο. Δεν έπρεπε να αλλάξει το ημερολόγιο η Εκκλησία. Δεν έπρεπε να αλλάξει το ημερολόγιο. Όχι διότι το ημερολόγιο, η αλλαγή του ημερολογίου προσκούει στους δογματικούς, όχι, αλλά διότι ήταν αντικανονικών. Εν αγνία ολοκλήρου της Ορθοδοξία, χωρίς να είναι, ήταν ένα σφάλμα. Και σήμερα δεν θα είχαμε αυτή τη διαίρεση νέων παλαιορνητών, αλλά η Εκκλησία μας ήταν ενωμένη. Το κράτος είναι άγκασε την Εκκλησία, να ξεφτελίσει την Εκκλησία. Και εξακολουθούμε να έχουμε σήμερα το φοβερό σχίσμα αυτό που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία μας. Το κράτος επιμεταξά, α, το είπα, δεν ήθελα να το πω, ένα όνομα, εν πάση περιπτώσει, και αυτός έφυγε. Το κράτος για να αναφέρω όλα τα μορφάς, βλέπετε, είτε υπό δημοκρατία, είτε υπό ολιγαρχία, είτε υπό βασιλεία, είτε υπό τυραννία, είτε υπό καθεστώς δικτατορικών, το ίδιο δεν αλλάζει. Το κουστούμι μόνο αλλάζει. Το κουστούμι μόνο αλλάζει. Γραβάτα, πότε κόκκινη, πότε μαύρη, πότε πράσινη, πότε αυτά, αλλά ο άνθρωπος είναι ο ίδιος. Το κράτος παραμένει υπό ανδήποτε εμφάνιση με την ίδια κατάσταση. Το κράτος λοιπόν είναι αγκάστη επί το, το αυτό, επί δικτατορίας εκείνης, είναι αγκάστη να καταργήσει σχεδόν τα κολλήματα του γάμου. Τα κολλήματα. Και ξαδέρφες παίρνουν τις ξαδέρφες κλπ. Και το κράτος τώρα έφτασε πια, προχώρησε και έγινε τώρα να καταργήσει την ηχεία ως αμαρτία και να θεσπίσει το αυτόματο διαζύγιο που δεν είναι απλώς αυτόματο διαζύγιο, αλλά όπως λέγεται το πρόεδρο, είναι υπεραυτόματο. Είναι ατομική βόμβα μέσα στα θεμέλια του ελληνικού κράτους. Σας έδωσα, αγαπητοί. Τι κέρδισε η Εκκλησία, ξεφτελίστηκε. Η ξεφτελίστηκε και έγινε ο καρπαζωής πράκτορας όλων των ατομιών του κράτους. Μια ευγενής η παρθένος κόρη που έμεινε. Πια, δεν θα δείτε Εκκλησία, δεν θα δείτε Εκκλησία. Ωχ, σας συνιστώ. Ένα βιβλίο που θα διαβάσετε, θα δείτε την εικόνα, την θαυμάσια εικόνα μιας Εκκλησίας παρθένου, αμιάνδρου. Ασχέτου προς το κράτος, υπεράνω του κράτος, αγωνιζομένη σαν το καθέτο, πηγαίνετε στα σπίτια και πάρτε ένα βιβλίο, η Φαβιόλα. Διαβάσατε τον. Εκεί θα δείτε η Εκκλησία των Κατακομβών. Εκεί θα δείτε, θα δείτε ποια είναι η Εκκλησία. Που κάτω, στα βάθη, κάτω από τη Ρώμη, στις κατακόμβες εκεί πέρα οι χριστιανοί. Ελάτρεμον ενών αίρων απάνω οργίαζε. Αυτή η Εκκλησία των Κατακομβών. Αλλά είδε κατόπιν ο Μέγας Κωνσταντίνος, Αγία να είναι η μνήμη του, προσέφερε υπηρεσίας, αλλά έβλαψε όχι αυτό η διάθεσή του, αλλά η κατάχρηση της εξουσίας των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Αυτό έβλαψε την Εκκλησία του Χριστού. Και η Εκκλησία εδέθηκε εις το άρμα
του κράτους, το οποίο όπως είπα είναι κατ' ομάλων ήταν αντιχριστιανικό. Και ακόμη περισσότερο η Εκκλησία έγινε κρατικό ίδρυμα, έγινε κράτος επί του Πάπα. Ο Πάπας έκανε κράτος, το έκανε κράτος, και μάζεψε χρήματα άφθονα και γέμισε στέρνες. Οι στέρνες του Βατικανού είναι γεμάτες από χρυσίων και αργύριων. Ναι, ήταν χρυσίων και αργύριων. Και κάποιος επισκέπτης τον επισκέφτηκε τον Πάπα, και ο Πάπας του δείχνε τα πλούτη που είχε μαζέψει το Βατικανό, του δείχνε τα αγάλματα, τα μέγαρα, τα πλούτη που είχε. Και ρώτησε ο Πάπας, ένας διαφθαρμένος Πάπας, ρώτησε τον επισκέπτη, αυτά τα πράγματα τα είχε ο Απόστολος Πέτρος? Τα είχε ο Πού να τα είχε ο Απόστολος Πέτρος? Ο ψαράς, ο ξυπόλυτος που περπατούσε από χωριό σε χωριό και μαρτύρησε, δεν είχε τίποτα από αυτά. Και απήντησε ο ξένος, πολύ ευφυός, δεν τα είχε δέσποτα, αλλά εσύ μπορείς να πεις σε ένα γουτσό, σε έναν άπειρο, εν το όνομα Ιησού Χριστού, Ανάστα και περιπάτη, μπορεί να το πεις? Δεν μπορεί να το πεις. Κύριε Πάπε, κύριε Δεσποτάδες, κύριε Παπάδες, δεν μπορεί να πούν αυτό που είπε ο ψαράς της Γαλιλαίας. Συνεπώς, τι κάνεις με τα πλούτη? Ξεφτελίστηκε η Εκκλησία με αυτή τη συμμαχία με τα πλούτη τα οποία απέκτησε. Έτσι η Εκκλησία, αγαπητοί μου, είναι το κόκκινο. Το μεν κράτος είναι το κόκκινο. Τη δε Εκκλησία εκεί απάνω είναι η Εκκλησία που την κατέβασε από το Σταυρό. Κατάλαβε από το Σταυρό. Την κατέβασε από το Σταυρό την Εκκλησία και την έκανε κοκόνα. Την έντυσε μες στα πλούτη, μες στις μήτρες, στις μπαστούρες όλων αυτών των επίπλαστων βίων, και δημιούργησε αυτή την αθλία κατάσταση μες στο έθνος. Και οι ιερείς μας και οι επίσκοποί μας είναι υπάλληλοι, όπως είναι ο Μάρχε και όπως οι διάφοροι υπάλληλοι της Αγγελής, κατ' ομάλων ήτρων. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση της Εκκλησίας. Και τώρα γεννάτε, σας είπα ποιο είναι το κόκκινο θηρίο. Σας έδειξα ποια είναι η γυναίκα αυτή, την οποία έχουν πάνω στη ράχη της, και την κρατούν στη ράχη της και την περιφέρουν στα σαγιά του κόσμου τούτου. Τώρα θα σας δείξω, θα σας πω ποιο είναι τα 7 κεφάλια. Τα 7 κεφάλια ποια είναι. Όποιο κεφάλι κι αν σε φάει, στο ίδιο στομάχι θα πας. Όποιο κεφάλι κλαίει, γελάτε, πρέπει να κλάψετε. Αν σας πω την ερμηνεία, πρέπει να κλάψετε. Είναι δύο ερμηνείες. Όποιο κεφάλι και σε φάει, στο ίδιο στόμα θα πας. Και κάποιο κεφάλι έχει δούνε και λαβίν με κάθε ένα από εσάς. Τα 7, γιατί? Γιατί τα 7 δύο ερμηνείες είναι. Η μία ερμηνεία είναι η εξωταμήκευση τη ερμηνεία, δηλαδή είναι πλέον να μην την πάρεις την εικόνα, να την ερμηνεύσεις ότι τάχατε σε εικόνα αυτή. Αφορά τα έθνη, τον κόσμο, αφορά τον εαυτό μας. Και το κόκκινο θηρίον είναι η αμαρτία. Το καθεστώς, το καταστημένο που γίνεται μεγάλος λόγος, είναι κυρίως μέσα στην καρδιά μας το καταστημένο. Εδώ βαθιά μέσα είναι το κράτος του διαβόλου, στην καρδιά είναι μέσα το καταστημένο, το θηρίον. Και περιφέρομαι. Λοιπόν, τα 7 κεφάλια είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Για σας ρωτώ, ποιος από εσάς δεν έχει δούνε και λαβίν μία από τα κεφαλάς αυτά στο απεσίου δράκοντος? Λοιπόν, και πρώτη κεφαλή, η πιο σποβαρά κεφαλή, η φοβερότερη, το κορυφαίο αμάρτημα, ποιο είναι. Αυτό το αμάρτημα που έρεψε από τα άστρα του ουρανού τον άγγελο και τον έκανε διάβολο και ως φορο, είναι η υπερηφάνεια. Και ποιος, αγαπητοί μου, μέσα εδώ στην Εκκλησία δεν έχει, μέσα εδώ που βρισκόμαστε, δεν έχει την υπερηφάνεια? Έλεγε ο Κοσμάς ο Τολός, βλέπετε αυτά τα γένια, βλέπετε αυτά τα πλάτια, τα ράσα. Έλεγε ο Κοσμάς ο Τολός, γεμάτο υπερηφάνεια είναι. Παρακαλέστε ο Θεό να με βαλάξει από την υπερηφάνεια. Ω Χριστιανοί μου, σύεται ο κόσμος από την υπερηφάνεια. Και διάβασε μια προφητεία. Ποιο είναι η αμαρτία, η αμαρτία των κρατών? Ποιο είναι? Διάβαζα μικρός σε ένα μοναστήρι μέσα μια φυλάδα που ήταν προφητεία. Και έλεγε προφητεία, τα αμαρτήματα των εθνών, δεν έχω καιρό να σας πω τα αμαρτήματα των εθνών. Και έλεγε, και εσύ Γερμανία υπερήφανε, θα πέσεις. Οι αμαρτίες Γερμανίας των υπερηφάνεια. Κατά άλλα, δεν έχω. Κατά άλλα, και εργατική είναι, και τίμη είναι, και. Αλλά υπερηφάνεια, είστε να στείς το θρόνο της, υπράν όλων. Πράγμα τραγούδια. Εμείς οι παλαιότεροι θυμούμεθα που περνούσαν οι Γερμανοί με το κεφάλι ψηλά και την πότα χτυπούσαν τα μερούνια και ψάλανε οι πράγμα όλων η Γερμανία. Και τώρα κατέβησε η Γερμανία κάτω στο βάθος. Περηφάνεια. Μεγάλο πράγμα η περηφάνεια. Κακό πράγμα σωτήριον. Η μία κεφαλή είναι η περηφάνεια. Το άλλο κεφαλή ποιο είναι? Η άλλη κεφαλή, η δεύτερη κεφαλή, είναι τούτο, τα 300 αργύρια, η φιλαργυρία.
Η τρίτη κεφαλή είναι η πορνεία. Η τετάρτη κεφαλή είναι ο θυμός. Η πέμπτη κεφαλή είναι η γαστριμαργία, όλα για την κοιλιά. Η εποχή της καταναλώσεως. Εκεί τώρα είναι το κεφάλι αυτό. Για να παχύνει το θηρίο. Το θηρίο της Αποκαλύψεως. Η άλλη κεφαλή είναι ο φθόνος, εξού και ο φθόνος. Και η τελευταία κεφαλή, άξια μεγάλης προσοχής. Κατάλαβες. Ποια είναι η αμέλεια. Η αμέλεια. Η αμέλεια, η ακιδεία, η αδιαφορία, η ψυχρότηση που έχουμε για την εκτέλεση των ιερών καθηκών. Αλλά, εάν θέλουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο εξ υπόψεως, εξ σκοπιάς του κόσμου τούτου, τότε θα πούμε ότι 7 κεφαλαί δεν είναι πλέον τα θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά είναι 7 μεγάλα συγκροτήματα εθνών. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον, έκτον, έβδομον. Δεν σας τα λέγω. Είναι τα αρχαία κράτη, η αυτοκρατορία, η μεγάλη, η απέραντη δημοκρατορία που ξάπλωσαν τα κεφάλια τους μέχρι τον Ευρώτα, πέρα από την Τεπερινική, μέχρι την Αγγλία, κάτω στην έρημο, στον Νείλο. Είναι τα κράτη αυτά με τη σειρά. Είναι οι Ασσύριοι, είναι οι Βαβυλώνοι, είναι οι Μίδοι, είναι οι Πέρσε, είναι οι Μακεδόνες, είναι οι Ρωμαίοι. Είναι ο Μάμεθ, αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα τα οποία δέσποσαν, οι κεφαλαί που εδέσποσαν στην ανθρωπότητα και δημιούργησαν αυτή την αυτή κατέφαγοντα κεφαλά. Σας έδειξα ποια είναι η έρημος. Σώσαμε Κύριε, ότι βαδίζομαι στην έρημο. Συ Χριστέ να είσαι συντροφιά μου, μην είμαι θυμών, ότι και άπλη και ημέρα. Ω Χριστιανή μου, πώς αισθανόμαστε την έλλειψη. Όλα να τα έχεις, γυναίκα να έχεις, παιδιά να έχεις. Άμα δεν είσαι το Χριστό, ερημιά! Και πάλι είναι ερημιά! Μεγαλύτερη από την ερημιά! Όπως πήγανε απάνω στο φεγγάρι οι αυτοί οι αεροπόροι και ήταν έρημο τον κόσμο. Θεέ μου, είπανε να πάω κοντά στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου και χαρίζω τον κόσμο όλο. Ερημιά! Στον κόσμο. Πού παπάς, πού ιερχερεύς, πού ευσεβείς, πού τη μία γυναίκα, πού. Ερημιά! Πάθρο εισάκρον. Σαν χάρα διαβαίνομαι μεγάλη. Μείνω με θυμόν ότι κέφλικεν ημέραν ο Ιησού Χριστέ να ζωρέ. Ακριβώς διότι υπάρχει ερημία, αυξάνουν οι αυτοκτονίες. Αυτάνουν διότι η διέλειψη είναι αγάπης. Δεν υπάρχει πλέον η αγάπη που θέλπει, που παρηγορεί τον άνθρωπο. Ερημιά. Σας έδειξα την ερημιά. Σας έδειξα τα σφυάλας αποκαλύψεως. Σας έδειξα το κόκκινο θηρίο. Σας έδειξα την εκκλησία η οποία κατέβηκε από το σταυρό του μαρτυρίου και ανεβάστηκε πάνω στη ράφη του κοκκινού θηρίου γεμάτη χρυσίων και αργύριων. Και τώρα σας έδειξα τα 7 κεφαλές που είναι τα 7 θανάσια αμαρτήματα που βρίσκουν μέσα στο υποσυνείδητό μας και παρακαλούμε τον Θεό να εξοντώσουμε όπως ο Άγιος Γεώργιος ξόντωσε το δράκοντα. Μια συμβολική εικόνα, έτσι και εμείς με την λόγη του Χριστού μας να ξοντώσουμε αυτόν τον δράκοντα μέσα που είναι μέσα στην ψυχή μας. Και τέλος, τώρα θα σας πω για τα 10 κέρατα. Τι σημαίνουν τα 10 κέρατα και τελειώνουμε. Ή θέτε να αναβάλουμε την άλλη κυρίτσι. Δεν σας βλέπω να έχετε όρεξη, κουραστήκατε, κουραστήκατε. Πρέπει να λέτε τα ψέματα, μην τα λέτε. Λοιπόν, ας τελειώνουμε. Τα 10 κέρατα. Το κέρας, όπως ξέρετε στην αγιογραφή, σημαίνει δύναμη. Ύψωσον κέρας Χριστέρων Ορθοδόξων. Χριστέ, δώσε δύναμη στους Ορθοδόξους που αγωνίζουν τον κόσμο. Ύψωσον κέρας Χριστέρων Ορθοδόξων. Έχει καλή έννοια, αλλά έχει και κακή έννοια και σημαίνει τη δύναμη του διαβόλου. Τη δύναμη. Διότι όπως τον Ταύρο, η δύναμη του είναι στο κέρατο. Κέρατο, προημερών κάποιο εκεί στην Μακεδονία, κάποιο, ένα σκότωσε ένα βόδι εκεί, οργίστηκε και σκότωσε έναν αγρότη. Αν και ο Πάτερ Φιλόθεος μια Αγία ψυχή κάτω στο νησί μου, σας είπα κι άλλοτε ένα φοβερό πράγμα κάτω στο νησί μου συνέβη, δεν είναι ψέμα αυτό, δεν είναι ψέμα αυτό. Στα χωράφια εκεί, στα πτωχά χωράφια που καλλιεργούν με τα λέτρια ακόμα του Ομήρου, κάποιος γιώργος ήταν ευλάστημος. Του λέει ο παπάς μη βλαστημάς, του λέει γυναίκα τι μη βλαστημάς, του λέει ο παπαϊγούμενος μη βλαστημάς. Τίποτε αυτός. Μια μέρα που δεν είναι ψέμα, μια μέρα που με το αλέτρι σκάλιζε τη γη, το βόδι σπάει το ζυγό και μουγκρίζοντας έπεσε πάνω τον κάνει κομμάτια. Τρέξανε γείτονες να τον σώσουνε. Τον σώσουνε. Τον πήρανε τραυματισμένο στο σπίτι. Τον κλείσανε στο σπίτι. Βάλαν το βόδι στη μαντρή. Έσπασε το βόδι τη νύχτα τα μεσάνια του μαντρή και πήγε απ' έξω από το σπίτι και με τα κέρατά του μουγκρίζε όλη νύχτα να μπει μέσα να τον σκοτώ. Και τα θηρία ακόμα και οι πέτρες θα επαναστατήσουν το δίκαιο μας γιατί βλαστημάμε το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζαρέου. Μάλιστα.
και τα θηρία, ακόμα και τα ζώα, θα επιτεθούν εναντίον μας. Και αγρίεψε η φύση. Αγρίεψε ο άνθρωπος, αγρίεψαν τα πάντα. Λοιπόν, το κέρατο είναι δύναμη του ζώου αυτού, του κερασφόρου, αλλά είναι και δύναμη η οποία σημαίνει την πονηρά, την κακοποιών, την φθοροποιών, την διαιρετική δύναμη του κόσμου. Και συνεπώς, για να ακολουθήσουμε την ερμηνεία, την ατομική ερμηνεία, όπως είπα προηγουμένως για αφοργωμένως ατομική, το θα πούμε ότι 10 κέρατα, όπως ερμηνεύει κάποιος ερμηνευτής, είναι οι 10 αντίθετες κακίες. Θυμάστε τον κατώ, 10 δάχτυλα μας έδωσε ο Θεός. 10 δάχτυλα είναι εντολές. Κόβε το δάχτυλό σας. Ποιος κόβει το δάχτυλό του? Όπως δεν κόβεις το δάχτυλό του, έτσι δεν πρέπει να κόψεις τα δάχτυλά σου. 10 εντολές, 10 δάχτυλα. Λοιπόν, όπως υπάρχουν 10 εντολές και πρέπει να τηρήσουμε τις 10 εντολές, εν ποινή θανάτου, να κρατήσουμε τις 10 εντολές, όπως σε τελειοποίησε ο Θεάνθρωπος στην περίφημη επιώρος ομιλία, ο αιώνιος νομοθέτης, αλλά σε κάθε εντολή υπάρχει και μια αντίθετη κακία, ένα κέρατο του διαβόλου, που ζητεί να διαλύσει, να κόψει τον ένα δάχτυλο, τον άλλο δάχτυλο. Συνεπώς, 10 κέρατα είναι οι 10 δυνάμεις, οι σκοτεινές δυνάμεις που μας πρόχνουν τον καθένα να καταλύσουμε, να διαλύσουμε, να καταπατήσουμε, να παραβούμε τις 10 εντολές. Μια ερμηνεία είναι αυτή, αξιόλογος ερμηνεία. Αλλά υπάρχει και άλλη ερμηνεία. Ότι αν 7 κεφαλέ είναι τα 7 μεγάλα συγκροτήματα των αυτοκρατοριών που εδέσποσαν στην ανθρωπότητα μέσα στον κόσμο, είτε Ασσύριοι, είτε Μίδιοι, είτε Μακεδόνες υπό Αλέξανδρον, είτε Ρωμαίοι υπό τους Αδιοκλητιανούς, είτε ο Μωάμεθ, ο οποίος παρολίγο να κυβερνήσει στην ανθρωπότητα, αν τα 7 κεφαλές είναι τα 7 μεγάλα κράτη, τα 10 κέρατα είναι 10 κράτη. Προφητεύω! Σημειώστε το! Είναι ιό! Είναι η υγεία αγορά. 9 κέρατα είναι, 9 κράτη είναι. Άμα πάει η Ελλάδα, θα γίνει το 10ο κέρατο. Και όταν γίνει το 10ο κέρατο, τότε θα γίνουν πολλά πράγματα. Δεν τα καταλαβαίνετε. Ω πατρίδα, σε κλαίω. Είπα το πρωί στην εκκλησά, στο κυματοθέατρο, ότι τα άτομα δεν ζουν μόνο ψωμί. Ζούνε μόνο, ζούνε και με ιδέες. Ούτε πάρθο μπορείς να είσαι άνθρωπος. Είχε ιδέα το έθνος αυτό. Μεγάλη ιδέα. Ποια ιδέα? Μικρά παιδιά με σημεούλια στους δρόμους λέγαμε ότι είχαμε όραμα να πάμε στην Αγία Σοφιά. Στην Αγία Σοφιά να λειτουργηθούμε. Η μεγάλη ιδέα Αγία Σοφιά ήταν. Και αυτή η μεγάλη Σοφιά ξεσήκωσε το λαό μας και έφτασε το μικρό αυτόν έθνος να φτάσει μέχρι τη Σόφια, μέχρι την Άγκυρα, μέχρι την αυτή. Δεν είμαστε εθνικιστές. Ξεσήκωσε τα παιδιά της Ελλάδος και ήταν αετοί τα παιδιά της Ελλάδος. Τώρα, ποιο είναι το ιδανικό του έθνος? Η κοιλιά! Γιατί η κοιλιά είναι ο... Πώς θα τρώμε περισσότερο? Δηλαδή να γραφούμε μέσα στην ΕΟΚ, να ενταχθεί η Ελλάς. Τότε λέγει αυτοί που μας κυβερνάνε, τότε λένε ότι η Ελλάς θα ευτυχήσει εάν τη γράψω μέσα στην ΕΟΚ. Εάν τη γράψω μέσα στην ΕΟΚ, χαθήκαμε, κύριε Λέησο. Αν δεν γραφήκαμε στην ΕΟΚ, θα καταστραφούμε. Και δεν είμαι επιστήμον οικονομολόγος να ξέρω εάν θα ωφελήσει η ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Εάν την ωφελήσει οικονομικός και εμπορικός, αμφιβάλλω. Διότι προφητεύω. Μόλις ενταχθούμε στην ΕΟΚ, 300.000 πτωχαδάκια, βιοτέχνε, θα κλείσουν τα μαγαζάκια τους και θα επικρατήσει, θα έρθουν το ιταλικό κεφάλαιο, το γαλλικό κεφάλαιο, το αμερικανικό κεφάλαιο και το ρωσικό κεφάλαιο και θα κατακτήσει την Ελλάδα πέρα ως πέρα και τα πτωχαδάκια που κοπίασε την Ελλάδα δεν θα έχουν ψωμί να φάνε και τα τρας τα μεγάλα. Όπως στην Αμερική, που εκεί με έναν τέχει, διότι μεγάλο κράτος, εξόντωσε τη μικρά βιοχνιολογία, εξόντωσε των μικρών ανθρώπων και επικράτησε του τη κεφαλοκρατία από άκρους άκρους στην πατρά. Δεν είμαι όμως εγώ αρμόδιος να αποφανθώ εάν είναι ωφέλιμος η ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Είμαι όμως αρμόδιος να είπω ότι αυτοί που ρίπτουν το σύνθημα αυτό και λένε ότι η Ελλάδα θα δει λαμπράς ημέρας εάν την εντάξουμε στην ΕΟΚ. Είμαι αρμόδιος από άλλη σκοπία να πούμε ότι αυτοί δεν εννοούν ένταξη Ελλάδος μόνο οικονομική. Εννοούν ένταξη Ελλάδος και ηθική και θρησκευτική και παρανθρωπίνη. Και αρχηγούμε. Ό,τι πρέπει λέγουν αυτοί που μας κυβερνούν. Ας αποφύγω τα ονόματά τους. Αυτοί που μας κυβερνούν. Ότι τότε λέει, πρέπει λέει να προοδεύσουμε. Είμαστε καθυστερημένοι. Είμαστε υπανάπτυκτοι. Πρέπει όχι μόνο το νόμισμά μας.
Όχι μόνο το εμπόριό μας, όχι μόνο η γεωργία μας, όχι η ναυτιλία μας να προσαρμοστεί προς τα εννέα αυτά κράτη, αλλά ότι πρέπει να προσαρμοστούμε ηθικώς. Με άλλα λόγια, απλούστερα, αυτοί στην Ευρώπη, στη Σουηδία, στη Δανία καταργήσανε ότι οι εκτρώσεις επιτρέπονται, εκτρώσεις. Όπως λοιπόν στη Δανία και Σουηδία επιτρέπονται εκτρώσεις και αμβλώσεις, και εδώ να καταργηθούν οι αμβλώσεις. Δεν είναι και αυτές ελεύθερες. Ελεύθερες, ελεύθερες οι εκτρώσεις. Στα μέρη αυτά καταργείται η μοιχεία, δεν θεωρείται πια αμαρτία, αλλά αυτός που κάνει την αμαρτία σαν να πίνει ένα ποτήρι δροσερό νερό, όπως εκεί και εδώ. Έχουν εκείνη τα διαζύγια, να έχουμε κι εμείς τα διαζύγια. Καταργήσαν και στα σχολεία της την αρχαία ελληνική γλώσσα, την καταργήσουμε κι εμείς. Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά γίνεται αποδυνάμωση στο έθνος και θα γίνουμε κι εμείς πλέον, θα γίνουμε κι εμείς Ευρωπαίοι. Την αθεία εκείνη στεφανώνουνε, την αθεία και τον ηλισμό στεφανώνουνε. Ψόφησε κάποιος και στο Παρίσι, ας μην πω το όνομά του, που δεν πίστευε στο Θεό. Αχ, Θεός ήτανε, αχ, Θεός ήτανε. Και έδωσε διαταγή να θαφεί χωρίς παπά μες στο Παρίσι, μες στον παπά. Και από εδώ, από την Ελλάδα, δεν αφαιρώ όνομα. Όχι εκδηλίας, αλλά θέλω να δώσω, δεν θέλω να δώσω μια μορφή τέτοια, γιατί σας είπα ποιες είναι τις αντιλήψεις μου. Και από εδώ την Ελλάδα, σταλάει από την Ελλάδα που πιστεύει στον Χριστό και στην αιώνια αντιδανικά της, από την Ελλάδα εστάληκε στεφάνι πολύτιμο επάνω στον τάφο του Αθέου. Ιδού λοιπόν ότι η ένταξη στην ΕΟΧ δεν είναι μόνο μια οικονομική ένταξη, αλλά είναι και ειδική και θρησκευτική ένταξη. Και έτσι, όπως είπα το πρωί στην εκκλησία, στο κυματοθέατρο, εκκλησία τη λέγω και εκκλησία γίνει ο κυματοθέατρο, λοιπόν εκεί λέγω ότι σιγά σιγά η Ελλάς θα χάσει την ταυτότητά της. Όπως θα στα πορτοβόλια σας, έχετε όλη ταυτότητα, δείξε την ταυτότητά σου και βλέπει την ταυτότητά σου. Και δεν περπατάει κανείς στην Ελλάδα χωρίς ταυτότητα στον κόσμο ολόκληρο. Όπως τα άτομα έχουν ταυτότητα, και η Ελλάς έχει ταυτότητα. Και η ταυτότητα της Ελλάδος ποια είναι? Ξεχωρίζει η Ελλάς από όλα τα έθνη. Ξεχωρίζει με την οικογένειά της, με την θρησκεία της, με την ορθοδοξία της, με τις εικόνες της, με τις παραδόσεις της, με ό,τι άγιο εγκαιρών. Αυτή είναι η ταυτότητα της Ελλάδος. Και ναι, μεν ανήκουμε γεωγραφικώς, είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά δεν είμαστε, αλλά ως προς τα ήθη, ως προς την θρησκεία, ως προς την οικογένεια, είμαστε Έλληνες και μόνο Έλληνες. Και Έλληνες θα αποτάνομαι. Τελείωσα, αγαπητοί. Σας εξήγησα σήμερα, όχι εγώ, το Πνεύμα του Άγιον διά του Ευαγγελιστού Ιωάννου σας έδωσε σήμερα. Ήνοιξε η τηλεόραση και είδατε τα ωραία αυτά πράγματα που είμαι σήμερα. Και συνεπώς, έκρασε εξημών, ας κρατήσει την διδασκαλία. Τελειώνω, λέγω. Εμείς, η σπίσμα των δαιμόνων, εξανατολών και δυσμών και εκ πάσης γης, θα παραμείνουμε με την ταυτότητά μας την ελληνική. Και θα παρακαλέσουμε τον Θεό να μας αξιώσει και εμάς να έχουμε όπως ακριβώς στον Αθανάσιο Διάκο, εκεί κοντά στο, κοντά εκεί πέρα, στην Αλαμάνα, εκεί που τον πιάσανε, είπε, γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, τι μη σου να αλλάξεις. Απήντησε εκείνος ότι εγώ Τούρκος δεν γίνομαι, Γρεκός γεννήθηκα, Χριστιανός γεννήθηκα και Χριστιανός θα πεθάνω. Και εμείς να μας αξιώσει ο Θεός να γίνουμε, να πεθάνουμε όχι μασόνοι, όχι ρωτριανοί, όχι άθιοι, όχι άπιστοι, αλλά πεθάνουμε χριστιανοί, Έλληνες χριστιανοί, και να πεθάνουμε και να έχουμε σύνθημα, το σύνθημα του μεγάλου αγωνιστού της Ορθοδοξίας, του Αγίου Θεοδότου του Δήτου, που έλεγε ελευθέρα εκκλησία μέσα ελεύθερη πατρίδα, ελεύθερη εκκλησία μέσα ελεύθερη πατρίδα.